Το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει τα προγράμματα τα οποία έχουμε εμείς, είναι το ΕΓΙΣ, από ό,τι έχετε ακούσει. Είναι ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε εξασφαλίσει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι 2,2 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ και 39 υποπρογράμματα. Ήδη 12 από αυτά έχουν συμβασιοποιηθεί. Έχουν συμβασιοποιηθεί να πάρουμε τα πρώτα αεροσκάφη εναέρες επιτήρησης που θα έρθουν του χρόνου. Έχει συμβασιοποιηθεί η προμήθεια 440 οχημάτων για το πυροσβεστικό σώμα παντός τύπου, τα οποία θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε πριν από την επόμενη αντιπυρική περίοδο. Βεβαίως η αναβάθμιση του 112, η αναβάθμιση του Engage. Πάμε σε μια άλλη εποχή με αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχουμε εξασφαλίσει από τη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πρίκα, μια υλικοτεχνική υποδομή παράλληλα με το ανθρώπινο δυναμικό, για να ενισχύσουμε το μηχανισμό. Αυτός είναι ο στόχος μας, γιατί βλέπουμε φαινόμενα που ξεπερνούν τις δυνατότητες των μηχανισμών. Άρα εμείς πρέπει να επενδύσουμε στο μηχανισμό. Παράλληλα με την πρόληψη, στην οποία είναι ένα άλλο θέμα, στο οποίο καταβάλουμε και εκεί μεγάλη τεράστια προσπάθεια σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό νομίζω είναι κάτι που συνοδεύει σε όλες μας τις αρμοδιότητες. Η υποχρηματοδότηση είναι έντονη και εμφανής. Γι' αυτό πρέπει να αξιοποιούμε μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Να σκεφτείτε ότι, ας πούμε, ο Δήμος Ρεθύμνης παίρνει 60.000 για πολιτική προστασία που δεν φτάνουν ούτε για να καθαρίσεις το 1 δέκατο των περιαστικών δασών που έχει. Αυτό είναι εμφανές και γι' αυτό και πολλές φορές εσείς στα μέσα και χαίρομαι που έχετε εμβαθύνει στο ζήτημα. Όταν ασκείτε κριτική στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να έχετε και στο μυαλό σας τι δυνατότητες και τι εργαλεία μας δίνουν και τι κάνουμε με αυτά. Πρέπει να ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία που έχουν και τις χρηματοδοτήσεις, να δοθούν αυτοί οι απαραίτητοι πόροι, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια αντιπλημμυρική θωράκιση όσο μπορούμε. Είναι το ζητούμενο, θα το θέσω και στον Υπουργό τώρα, σε επίπεδο υπουργών, να μπορούν να δοθούν οι χρηματοδοτήσεις αυτές. Πόσα κονδύλια απαιτούνται? Για να πούμε ότι έχουμε μια αντιπλημμυρική θωράκιση, να σας πω ότι μπορεί να θέλουμε πάνω από τα 100 εκατομμύρια. Ναι, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τι έχει πάρει η Περιφέρεια Κρήτης φέτος? Φέτος δεν έχουμε πάρει απολύτως τίποτα. Χάνουμε εκ των έσων ό,τι μπορούμε. Αυτό το οποίο πρέπει να δοθεί και να το δούμε σε επίπεδο όλης της Κρήτης, τα απαραίτητα, ποια είναι τα πρώτα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνει η αναπεριφερειακή ενότητα, και να πω ότι εμείς έχουμε υποβάλει προτάσεις και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να μπορούμε να έχουμε χρηματοδότηση για μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Κρήτη. Έχουμε προετοιμαστεί με μελέτες, είμαστε πανέτοιμοι. Θα έχω μια συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τον κύριο Παπαθανάση για να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση. Είναι θετική η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να χρηματοδοτήσει αυτά τα έργα. Περιμένουμε όμως την υπογραφή από τον κύριο Υπουργό. Πόσο αισιόδοξο είστε, κύριε Περιφερειάρχα, για την ικανοποίηση των ετοιμάτων περί αύξησης των κονδυλίων και για ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Κρήτης, όταν δύο εμβληματικά έργα, το αεροδρόμιο και ο ΒΟΑΚ, δεν έχουν αντιπλημμυρικά? Πρέπει να σας πω ότι έχουμε με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αντιπλημμυρικά για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέρι, για να γίνουν τα αντιπλημμυρικά. Γιατί δεν γίνεται να γίνεται ένα έργο 1 δισεκατομμύριο και να μην γίνουν τα αντιπλημμυρικά. Το έχουμε ζητήσει από τον κύριο Σταϊκούρα. Έχει υποσχεθεί ότι θα ξαναέρθει μέσα στο Δεκέμβρη εδώ στην Κρήτη. Περιμένουμε την χρηματοδότηση και αυτού του έργου. Αλλά να σας πω ότι δεν είμαι αισιόδοξο για γενναίες χρηματοδοτήσεις, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το νέο πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για να μπορούμε να βάλουμε από αυτό κάποιες χρηματοδοτήσεις. Πρέπει όμως να δοθεί από άλλη πηγή χρηματοδότηση για όλες τις περιφέρειες που έχουν προβλήματα, να δοθούν αυτοί οι πόροι, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουν τα απαραίτητα έργα. Να μας πείτε 2-3 έργα που είναι άκρως απαραίτητα. Γιώφυρος, Γαζανός, όλα αυτά τα κάνουμε όμως. Έχουμε ξεκινήσει όσο μπορούμε εκ των έσων για να μπορούν να γίνονται. Πλατανιά στο Ρέθυμνο, Μωρόνι στα Χανιά και άλλα μικρά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ολοκληρώσαμε τώρα στη Βιάνο όλα τα ρέματα που υπάρχουν. Όμως και στο Λασίθι γίνονται επιμέρους, αλλά χρειάζονται γενναίες χρηματοδοτήσεις.